Κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας, είναι η εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11.11 και 5 περίπου και αύριο το πρωί, Σάββατο πρωί, 8 η ώρα σε επανάληψη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον πόνο, για τη συνοχώρια, για τις θλίψεις. Οι θλίψεις στη ζωή μας είναι το σημερινό θέμα. Οι δυστυχίες που πολλές φορές δεν υπάρχουν, να εξηγήσουμε λιγάκι με μια μεταφυσική διάσταση τι είναι θλίψεις. Γιατί στην ζωή μας υπάρχουν περισσότερες θλίψεις παρά χαρές. Όλοι έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους, ευσεβείς ανθρώπους, και να διακατέχονται από θλίψεις, από λύπες και να είναι λιγότερες οι χαρές στη ζωή τους. Και όλοι έχουμε αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό. Απέναντίας έχουμε δει ανθρώπους με παραβατική συμπεριφορά να μην είναι ευσεβείς και σε πολλές περιπτώσεις να ζουν όμορφα και να μην έχουν ανάλογες στεναχώριες με αυτές των ευσεβών ανθρώπων. Και όλοι έχουμε σκεφτεί τελικά, με βάση την χαρά ή τη θλίψη στη ζωή μας, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Και σήμερα, όπως και στην προηγούμενη φορά, ερμηνεύσαμε θεολογικά και φιλοσοφικά το ζήτημα του πόνου και της θλίψης, ένα μεγάλο, δύσκολο ζήτημα, και τώρα θα το ερμηνεύσουμε και σήμερα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι και πάλι κοντά μας σήμερα ο Γιατρός Γενικής Ιατρικής, ο κύριος Ατζακλής. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, όπως πάντα, κύριε Φεντουλάκη, μαζί εδώ στην εκπομπή μας. Χαιρόμαστε που αυξάνεται ο κόσμος που αγαπάει την εκπομπή και το βλέπουμε από την αγάπη που μας δείχνει. Και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για αυτό το πράγμα, διότι, όπως ξέρετε, είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει κανείς να έχει το νου του. Δηλαδή, να δούμε πώς είναι τα πράγματα σήμερα και πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως, κύριε Ατζακλή. Σίγουρα. Ναι. Ναι, κύριε Ατζακλή, πείτε μας. Ναι. Ναι, σίγουρα όλοι κάνουμε μια προσπάθεια, κύριε Φουντουλάκη, και εργαζόμαστε για το καλύτερο. Ο καθένας στον τομέα του. Πιστεύω στον τομέα του. Είναι η εποχή που πρέπει να αναπτύξουμε τώρα μια δραστηριότητα η οποία έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και εμείς μέσα στις εκπομπές μας προσπαθούμε έτσι να δραστηριοποιήσουμε λίγο τα πράγματα, να φανούμε κι εμείς λιγάκι χρήσιμοι για τους ανθρώπους. Όχι θα σώσουμε την ανθρωπότητα, όχι θα σώσουμε την Ελλάδα, αλλά και μια ψυχή εδώ να σώσουμε, να γυρίσει στο Θεό, είναι μεγάλο πράγμα. Πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Για μια ψυχή αξίζει να γίνουν 500 εκπομπές, που λέει ο λόγος. Είναι σωστό το που λέτε, λοιπόν, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε. Καλά κάνετε και θέτετε τα όρια αυτής της εκπομπής και το σκοπό που έχουμε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και πριν περάσουμε και συνεχίσουμε με τον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, και συνεχίσουμε το σημερινό μας θέμα, ένα καινούριο σημαντικό θέμα, να δούμε και την συγγραφική μου δραστηριότητα, που η συγγραφική μου δραστηριότητα βασίζεται πάνω στα θεμέλια και στο οικοδόμημα αυτής της εκπομπής. Είναι η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Θα μιλήσουμε και σήμερα για ψυχή. Θα δούμε και θα ερμηνεύσουμε την παραβολή, μέσα στον παραβολικό λόγο του Θεάτρου που μίλησε για, με παραβολές, με τον πλούσιο και τον πτωχό Λάζαρο. Θα δούμε λοιπόν ότι οι ψυχές των ανθρώπων συνεχίζουν να υπάρχουν, κυρία Ατζακλή, και μετά το θάνατο, και δεν βρίσκονται σε εμπνώση. Δεν κοιμούνται, όπως λένε πολλοί. Θα πείτε και το όραμα που είπατε την προηγούμενη φορά και άρεσε σε πολλούς φίλους. Θα το πείτε κιόλας. Ποιο λέτε, ποιο όραμα? Αυτό με το ζήτημα που με μια γυναίκα που είχε πεθάνει το παιδί της και το είδε σε όραμα, μάλιστα, το πείτε μάλιστα, σε λίγο. Συνεχίζοντας λοιπόν, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, μιλάω και την ψυχή. Ό,τι θα θέλατε να γνωρίσετε και το ζήτημα της ψυχής από το βιβλίο, η 9 του χρόνου, ο χρόνος μέσα από μια μεταφυσική διάσταση, θεολογική, φιλοσοφική, μέσα σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό, με την ερμηνεία του Πλοτίνου. 204 μετά Χριστόν έδρασε και ερμήνευσε τους λόγους του Πλάτωνα. Είναι διαχρονικός ο Πλοτίνος. Πολλές φορές αναφερόμαστε στον μεγάλο αυτό φιλόσοφο. Προχωρώντας, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, οι δύο αυτοί κόσμοι, Πλάτωνος, Αριστοτέλης, στο εξώφυλλο του βιβλίου μου. Και βλέπουμε μέσα από τα κείμενα των φιλοσόφων και των θεολόγων τα κοινά σημεία των δύο αυτών κόσμων και τις προφητείες του μεγάλου φιλοσόφου για την έλευση του ανθρώπου. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας και ό,τι θα θέλαμε να ξέρουμε για την ιστορία του γένους μας. Για όλα αυτά τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης, μπορείτε να μάθετε για τα επόμενα θέματα των εκπομπών, να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς την έννοια του πόνου, των θλίψεων και όλα αυτά που είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη ψυχοπνευματική οντότητα. Και να δούμε, πριν προχωρήσουμε τον κύριο Ατζακλή, να δούμε και
τους χορηγούς, αυτούς που καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων αυτής της εκπομπής. Ξεκινώντας λοιπόν, μπορείτε να κερδίσετε επίσης δωρεάν βιβλία μέσα από τη σειρά αυτή που είδατε των δικών βιβλίων. Κερδίστε και δωρεάν επιπλέον πολλά άλλα δώρα. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα για τα δωρεάν βιβλία στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης, περνάμε λοιπόν να δούμε και τους ανθρώπους που καλύπτουν ένα μέρος αυτών των εξόδων. Είναι Άρτος και Μέλη στη Νέα Αδημίνη, Κράτος 50, Άρτος Ζαχαροπλαστείο, με πολλές προσφορές για τους φίλους της εκπομπής. Λεπτομέρειες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το επόμενο αρτοζωροπλαστείο είναι ο Παράδεισος, που βρίσκεται στη λεωφόρο Αμαρουσίου Χαλανδρίου και Πηγάσου, στο Μαρούσι, με αγνά υλικά χωρίς συντηρητικά. Και ο Δημήτρης Τσάνος, έχουμε μια χρόνια φιλία και επιμελεί το ίδιο στα προϊόντα του συγκεκριμένου αρτοζωροπλαστείου. Το επόμενο είναι η παραδοσιακό φαγητό με πολλές προσφορές και επειδή ενδιαφερόμαστε και για την ύλη, μία ακόμα προσφορά στον επιχειρηματικό κόσμο που κάνει αυτή η εκπομπή, μπορεί κάποιος να προβάλλει, να διαφημιστεί ό,τι ακριβώς θέλει μέσα στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Και είναι η συλλοφόρο Αλεξάνδρας 74, είναι η κατσαρόλα ελληνικό παραδοσιακό φαγητό. Και τέλος, όποιος επιθυμεί, όπως προείπα, να διαφημίσει ό,τι ακριβώς θέλει, τις ιδέες του, τις σκέψεις του, όλα αυτά μπορεί να τα κάνει και να ρωτήσει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να έρθει σε επαφή το τηλεφωνικό μας κέντρο και μετά μαζί μας. Κύριε Τζακλή, ο ανθρώπινος πόνος είναι ανθρώπινος ένα σημαντικό στοιχείο. Βλέπουμε και ξεκινάμε λοιπόν αυτή την καινούργια εκπομπή. Είναι καινούργιο το επεισόδιο που βλέπετε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις εκπομπές μέσα στο καλοκαίρι, όπως είπε ο κ. Τζακλής. Ευχής έργων είναι αυτό που ακριβώς θέλουμε. Αυτό είναι το μέλημά μας ουσιαστικά. Αυτό θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα, χωρίς να έχουμε καμία απολύτως οικονομική απολαυή εδώ με τον κύριο Τζακλή. Κύριε Τζακλή, λοιπόν, βλέπουμε ότι με την έλευση του μωρού, αν δούμε την ανθρώπινη ζωή, ξεκινάει με το που βγαίνει το μωρό μέσα από την μήτρα της γυναικός, βλέπουμε ότι βγαίνει με κλάμα. Μάλιστα. Με το που βγαίνει στη ζωή. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ανθρώπινο στοιχείο, με στα πρώτα λεπτά. Μετά από λοιπόν λίγο καιρό όμως, άμα του πεις ξαναμπες μέσα, δεν μπαίνει με τίποτα. Δεν μπαίνει με τίποτα. Όχι. Για να δούμε λοιπόν. Γιατί έχει συνηθίσει έξω και υπάρχει καλύτερα. Ψυχικός πόνος. Υπάρχει. Ξέρετε γιατί σας το είπα αυτό. Ναι, για πείτε μας λίγο, να το αναλύσετε λιγάκι. Είστε γιατρός. Να το αναλύσω λιγάκι να καταλάβουμε τι θέλω να πω. Τι εννοείτε. Λοιπόν, ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση καινούρια, όταν πρόκειται να μεταβεί σε ένα στάδιο καινούριο, φοβάται πάντα. Μπορεί να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Όπως πράγματι το να είσαι μέσα στον αμνό, σε ένα σακούλι γεμάτο νερό και να κολυμπάς εκεί, όπως σαν να λέμε ένα γουρουνάκι μες στο σακί, έτσι. Δεν είναι πολύ ευχάριστο. Και όμως το παιδί δεν θέλει να βγει από εκεί. Έχει συνηθίσει εκεί και του αρέσει να βρίσκεται μέσα στη μάνα του. Στον αμνιακό σάκο. Να κολυμπάει εκεί. Τα παίρνει όλα δωρεάν, έτσι. Η μάνα του φροντίζει για όλα, τον ορφάλει ολόρο κλπ. Όταν βγει έξω, κλαίει, δεν θέλει. Αλλά όταν συνηθίσει έξω και του πει: Θε να ξαναμπεί μέσα στη μάνα σου, λέει: Όχι, τώρα δεν θέλω να ξαναμπώ. Δεν με ενδιαφέρει τώρα εμένα αυτό το θέμα. Ναι. Έτσι λοιπόν είναι και η Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ νομίζουμε ότι περνάμε καλά, ότι είμαστε εντάξει. Αλλά εκεί θα δούμε ότι πραγματικά εκεί είναι η ζωή και όχι εδώ. Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ξαφνιάζεται από τις καινούργιες καταστάσεις, αν και μπορεί να του βγουν σε καλό και να είναι καλύτερες από τις προηγούμενες. Τρεις κυρίως λόγοι, κύριε Φουντουλάκη, είναι που πονάουν οι άνθρωποι για το θέμα μας. Ο πρώτος λόγος είναι οι αμαρτίες μας. Και όσο αν φαίνεται παράξενο σε μερικούς, οι αμαρτίες είναι ένα είδος εισαγωγής στους πόνους. Είδατε εκείνος ο οποίος ήταν 38 χρόνια στη λίμνη και δεν μπορούσε να μπει και του είπε ο Χριστός ότι κοίταξε, τώρα θα σε κάνω καλά, αλλά πρόσεξε να μην αμαρτάνεις πια, γιατί μπορεί να γίνεις χειρότερα. Αυτό λοιπόν, να το θυμόμαστε πάντοτε ότι η αμαρτία, τα ξενύχτια, τα ποτά, οι καταχρήσεις δημιουργούν αρρώστιες μεγάλες, φοβρές, στις οποίες πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος, ώστε να έχει ένα μέτρο σε όλα αυτά τα πράγματα. Όπως και οι αρχαίοι Ελλήνες είχαν ένα μέτρο σε αυτά, έτσι και οι χριστιανοί ακολουθούσαν το μέτρο των αρχαίων. Ένας δεύτερος λόγος είναι, για να μην ζητάμε και τη βοήθεια των γιατρών, δηλαδή, καλύτερα είναι προληπτική ιατρική. Αυτό έλεγε και ο Ιπποκράτης, ο καημένος, στα χρόνια που έζησε, έλεγε ότι εάν προσέχετε στη ζωή αυτά που σας λέω, τι θα τρώτε, πώς θα κοιμόσαστε, τι θα κάνετε, να μην κάνετε υπερβολές σε ορισμένα πράγματα, θα ζήσετε μια μακριά και ήρεμη ζωή, δίχως γιατρούς, δίχως φάρμακα, δίχως εγχειρήσεις. Η στατιστική απέδειξε ότι εκείνοι που έχουν πίστη, κύριε Φουντουλάκη, γίνονται πιο γρήγορα καλά από εκείνους που δεν έχουν πίστη. Αυτοί που έχουν πίστη στον Θεό, στον αληθινό Θεό, στον τριαδικό Θεό. Τι μας προσφέρει όμως αυτός ο πόνος, γιατί να υπάρχει.
Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που μας προσφέρει ο πόνος, αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδερφοί που μας ακούτε στις εκπομπές, και είναι χαρά μας πάντοτε να έχουμε μια επαφή μαζί σας σε αυτό το τομέα. Ένα λοιπόν σημαντικός λόγος που προσφέρει ο πόνος είναι η μνήμη του Θεού. Είναι αλήθεια ότι το Θεό τον θυμόμαστε περισσότερο όταν είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις. Όπως σήμερα που περνάει η Ελλάδα αυτή τη δυσκολία, το Θεό τον θυμόμαστε πιο πολύ τώρα, έχει αποδειχθεί. Ο κόσμος πάει πιο πολύ στις εκκλησίες, διαβάζει πιο πολύ το Ευαγγέλιο, ασχολείται περισσότερο με τα πνευματικά θέματα από όταν είχε πολλά λεφτά και γύρναγε δεξιά και αριστερά. Η φτώχεια δηλαδή, με λίγα λόγια, εγκαθιστά πιο έντονα στον άνθρωπο τη μνήμη του Θεού, όπως και ο πόνος, όπως και η αρρώστια. Η θλίψη επίσης, κύριε Φουντουλάκη, μας οδηγεί στη σκέψη του Θεού. Και βεβαίως ο θάνατος. Ο θάνατος, ο οποίος μας θυμίζει μαζί με τον πόνο ότι είμαστε πρόσχεροι σε αυτή τη ζωή, θα ζήσουμε 10, 20, 30, 50, 100 χρόνια και μετά θα εγκαταλείψουμε αυτόν τον κόσμο. Αναγκαστικά, διότι αυτή είναι το θέλημα του Θεού. Θα φύγουμε μετά και θα γίνει διαλογή, θα γίνει κρίση και θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Για να ζήσουμε αιώνια πλέον, ή στο καλό ή προς το κακό. Και αυτή η επιλογή γίνεται από εμάς τους ίδιους. Αν θέλουμε να πάμε στον παράδεισο, αν θέλουμε να πάμε στην κόλαση, το αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι από εδώ. Σας φαίνεται παράξενο, εμείς το αποφασίζουμε. Μας θυμίζει λοιπόν το θάνατο ο πόνος, και ο θάνατος είναι κάτι που καθορίζει τον άνθρωπο. Αλλάζει την ψυχολογία του. Να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που έχουν λίγο χρόνο μπροστά τους αρχίζουν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έκαναν πριν. Μπορεί να θέλουν να ξεμολογηθούν, μπορεί να θέλουν να βγάλουν διαθήκη, να γράψουν τη διαθήκη τους. Μπορεί να θέλουν να πάνε να γίνει μια συναλλαγή με αυτούς που έχουν αδικήσει. Έτσι δεν είναι? Πολλές φορές λέει δεν βγαίνει η ψυχή γιατί έχει αδικήσει κάποιον και θέλει να τον ευγεί. Βεβαίως, Ιατζακλή. Και πολλές φορές φωνάζουν ανθρώπους στο κρεβάτι του πόνου για να φιληθούν, γιατί η ψυχή δεν βγαίνει εύκολα όταν ο άνθρωπος έχει μέσα από τη συνείδησή του βεβαρημένη. Βεβαίως. Θέλω να αναλύσουμε, να μας πείτε λίγο, να ερμηνεύσουμε λίγο τη δική σας άποψη. Έχω μπροστά μου κάποιους λόγους μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, μεγάλων γερόντων της εποχής μας, και λέει λοιπόν ένας γέροντας για το ζήτημα των θλίψεων. Πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι ο Θεός δεν επιτρέπει μεγαλύτερες θλίψεις από όσο μπορεί να υποφέρει, και αυτό θα του δίνει μεγάλο θάρρος. Η γνώση αυτή τον καθιστά ανδρείο, καρτερικό και μεγαλόψυχο, διότι εμβάλλει στην ψυχή του την πεποίθηση ότι ο Θεός, ο οποίος από αγάπη επιτρέπει τις θλίψεις, εξαπαντός θα τον βοηθήσει για να απαλλαγεί από αυτές, αποκομίζοντας μεγάλη ωφέλεια. Άρα οι θλίψεις, για Τζακλή, ουσιαστικά είναι στα δικά μας μέτρα πολλές φορές. Είναι και ωφέλιμοι. Έχουν πάγει όφελος από τις θλίψεις και από τι, όπως είπατε, πολλές φορές ξεχνάμε μέσα από την λέλαπα του καταναλωτισμού, ξεχνάμε τον ίδιο τον Θεό. Έτσι υπάρχει μια ανάμνηση όταν βρισκόμαστε στις ασθένειες, στις αρρώστιες, και έχουμε μια... έναν αυτοέλεγχο, κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Θυμόμαστε και το Θεό και τον γιατρό. Και τους δύο παρακαλάμε. Και τον γιατρό και τον Θεό, έτσι δεν είναι? Κάποιος μοναχός, λέει, εκεί στο Άγιον Όρος, τις παλιές εποχές, φοβότανε πάρα πολύ το θάνατο. Του λέγει ο γέροντάς του, βρέσει, μην κάνεις έτσι, δεν είναι ο θάνατος τόσο φοβερός. Ειδικά για εμάς, ας πούμε, δεν θα τον καταλάβουμε το θάνατο κλπ. Αυτός όμως φοβότανε. Λίγες μέρες λοιπόν πριν πεθάνει, καθώς λέει ένα έγγραφο του Αγίου Όρους, μια ιστορία του Αγίου Όρους, εμφανίστηκε ένας άγγελος και του είπε: «Εγώ είμαι άγγελος και στέλνω από το Θεό για να σε πάρω». «Ω, λέει, αυτός δεν είμαι έτοιμος, τώρα τι να κάνουμε και ξέρω εγώ πώς θα φύγω από αυτό». Είχε άγχος, του λέει: «Δεν είναι τίποτα», του λέει, «θα δεις ότι δεν είναι τίποτα, μην αγχώνεσαι, δεν είναι τίποτα». Λοιπόν, πέρασε ένα διάστημα λίγο, ξαναεμφανίστηκε ο άγγελος, του λέει: «Τώρα κοίταξε να δεις, το απόγευμα αυτής της ημέρας θα φύγουμε. Θα αφήσεις τα εγκόσμια και θα πας προς το Θεό. Μη στεναχωριέσαι, θα είναι καλά». «Όχι, εγώ δεν είμαι έτοιμος, δεν μπορώ, δεν το κάνω, δεν δείχνω». Του λέει: «Τι θέλει να κάνω?» Λέει: «Αυτή τη μέρα, λέει, θέλω να πάω στη θάλασσα». «Λέει, τι να κάνεις στη θάλασσα?» «Θα κάνω ένα μπάνιο». Του λέει ο άγγελος: «Εντάξει, να πάμε για μπάνιο. Αφού το θέλεις, θα πάμε για να κάνεις ένα μπάνιο. Τι να κάνουμε?» Πάνε λοιπόν στη θάλασσα να κάνει ένα μπάνιο. Περί το ηλιοβασίλεμα, του λέει ο άγγελος: «Κοίταξε. Σιγά σιγά δεν αρχίζουμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω». Λέει αυτός: «Όχι ακόμα, λίγο ακόμα», λέει, «να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα». Γίνεται μια φασαρία. Πάει κοντά στη φασαρία και τι βλέπει? Βλέπει ότι ένας πνιγμένος και ήταν μαζεμένοι δίπλα του και τον κοιτάγανε εκεί, του κάνανε κάτι. Πάει πιο κοντά και βλέπει τον εαυτό του.
Γυρίζει λοιπόν στον Άγγελο και του λέει: Εγώ είμαι αυτός εκεί πέρα. Πνιγικά. Του λέω: Άγγελος, καλά, ακόμα δεν το κατάλαβες. Ότι έχεις φύγει από το σώμα σου. Όχι, δεν το κατάλαβα. Είδες λοιπόν, του λέει: Εσύ φοβόσουνα πώς θα φύγεις από το σώμα σου και πώς θα γίνει και πώς θα γίνει. Και τώρα δεν το κατάλαβες κιόλας, του λέει. Άντε, τώρα πάμε. Γιατί το σώμα το άχρηστο, το νεκρό, δεν το θέλει κανένας, ας πούμε, και ούτε και εκείνος που το έχει δεν το θέλει. Το θάβουνε, διότι θα βρωμήσει αναγκαστικά μετά από μερικές μέρες. Μόνο το να γίνουν τα σώματα είναι εκείνα τα οποία μυροβλίζουν κλπ. Άρα, κυρία Τζακλίου, ουσιαστικά επειδή μιλήσατε για θάνατο, ναι. Ο θάνατος είναι ο αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή. Από την ψυχή. Ακριβώς αυτό. Έχουμε όμως και τον αιώνιο θάνατο, που είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου, να μας φύγει λίγο, από τον ίδιο το Θεό. Ουσιαστικά αυτό είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ναι. Είναι ο θάνατος, ο τελευταίος θάνατος, ο δεύτερος θάνατος δηλαδή, ο οποίος γίνεται την ώρα της κρίσεως. Εάν ο Θεός σε απορρίψει και δεν σε θέλει κοντά του και σε στείλει στην άλλη μεριά, εκεί που είναι, όπως λέει, τα κατσίκια, τα γίδια, τότε είναι ο δεύτερος θάνατος, ο οποίος είναι αιώνιος και φρικτός. Ναι. Γιατί θα κάνουμε παρέα με τον Σατανά. Να μην αξιωθεί κανείς από εμάς που ακούμε την εκπομπή να ζήσει αυτό το πράγμα. Να κάνει παρέα με τον Σατανά, δηλαδή μια αιωνιότητα, στην απέραντη αιωνιότητα που δεν θα τελειώνει ποτέ, σε ένα συνεχές παρόν δηλαδή. Κάποτε ο Εφρέμ Κατουνακιώτης, ο οποίος ήταν ένας λόγιος του Αγίου Όρους, πάρα πολύ καλός και δυνατός και σαν επιστήμονας, ψυχολόγος, αλλά και σαν συγγραφέας, έπαθε ένα αρρώστησε στο πόδι του και του γίνει μια τρύπα στο πόδι. Το παραμέλησε και αυτή η τρύπα μεγάλωσε και πήγε μέχρι το κόκαλο, από ό,τι λένε. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αναγκάστηκε να φύγει για τη Θεσσαλονίκη. Πήρε το καραβάκι και πήγαινε για τη Θεσσαλονίκη. Υπέφερε όσο μπόρεσε τους πόνους, αλλά κάποτε δεν μπορούσε πια να υποφέρει αυτούς τους δυνατούς πόνους, κύριε Φιντουλάκη. Ναι. Και πήγε για τη Θεσσαλονίκη. Στο καραβάκι μέσα όμως θυμήθηκε ότι δεν έχει πάρει ευχή από κανένα γέροντα. Και λέω τώρα, κάνω το σωστό αυτό που θέλει ο Θεός, για κάνω την τρέλα τη δικιά μου. Μήπως μου βγει σε κακό. Αλλά είδα απέναντί του τον Θεόκλητο Διονυσιάδη, έναν ιερέα, ο οποίος ήταν αγράμματος, αλλά ο οποίος είχε διαβάσει τόσα πολλά βιβλία και τόσο πολύ είχε ασχοληθεί με την θρησκεία και με τα θρησκευτικά βιβλία, τα πατερικά, την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, την Κλίμακα, όλα αυτά τα σοφά βιβλία, που τους έχει γίνει σαν καθηγητής πανεπιστημίου και τον εκαλούσαν στη Θεσσαλονίκη να κάνει διαλέξεις στα τελευταία του χρόνια, ήταν 80 ετών. Λοιπόν, πήρε λοιπόν ο Κατουνακιώτης αυτός πληροφορία ότι κάτι τρέχει με τον αδερφό του και του λέει: Αδερφέ, γιατί πας, πού πας, λέει στη Θεσσαλονίκη, λέει γιατί πας. Λέει, ίσως είναι γραπτό από το Θεό να μου δώσεις εσύ, του λέει, μία συμβουλή. Να πάω να κοιτάξω το πόδι μου που είναι χάλια. Έχω μια τρύπα στο γόνατο, ας πούμε, μεγάλη. Ή να γυρίσω πίσω στο μοναστήρι και να κάτσω να υπομείνω. Ναι. Και του λέει αυτός, αν πας, του λέει, αυτό θα είναι πτώσεις για σένα. Λέει, εντάξει τότε αυτός, θα γυρίσω πίσω. Και γύρισε πίσω. Αλλά ήταν τόσο αφόρητη η πόνη, λέει, που δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει παρά να πάει στην εικόνα της Παναγίας, εκεί που είχαν στο μοναστήρι, να την αρπάξει και να αρχίζει να ουρλιάζει. Αυτό τον ακούγανε στο μοναστήρι, λέει, και δεν πιστεύανε στα αυτιά τους. Κάνε με τώρα καλά. Αυτή τη στιγμή θα με κάνεις καλά. Εσύ είπες ότι εδώ στο μοναστήρι θα είσαι γιάτρισα, θα μας γιατρεύεις, θα μας αυτόνεις. Έξω ο αδερφός δεν μ' άφησε να πάω. Και με κλάματα άρχισε να κλαίει στο εικόνισμα της Παναγίας εκεί, είχε σωριαστεί και έκλαιγε. Βέβαια. Λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί, το πόδι του είχε φτιάξει και είχε βγάλει μάλιστα και ένα δέρμα από πάνω, σαν του μικρού παιδιού. Αυτό δεν το λέει μόνος του, το λέει όσοι είχαν δει την πληγή του, γιατί ήταν καμιά δεκαπενταριά που είχαν δει, αφού ήταν κοντά του βέβαια και ξέρανε το πάθος αυτό που είχε την αρρώστια αυτή. Το είδανε, λέει, την άλλη μέρα καθαρό το πόδι του και τελείως θεραπευμένο. Σε καμιά κλινική του κόσμου θα μπορούσε να θεραπευτεί μέσα σε 8 ώρες, έτσι. Να δούμε και Τσακλή επίσης για όλους που μας παρακολουθούν ότι παρακολουθείτε την εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Μπορείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο να μας πείτε και για το υπόλοιπο της εκπομπής, πώς βλέπετε εσείς όταν εννοούμε τη λέξη θλίψης και συναγώγησης και την έννοια του πόνου, πώς εσείς την αντιλαμβάνεστε όλη αυτή την έννοια του πόνου και αυτό που συμβαίνει γενικότερα μέσα από την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό αναλύουμε και σημαίνει η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε και τη συλλαβική μου δραστηριότητα, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Μιλάμε για ψυχή, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για ψυχή. Βλέπουμε το πρώτο βιβλίο της σειράς, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με το πρώτο βιβλίο που μιλάμε σήμερα για ψυχή. Σε λίγο θα αναλύσουμε και την παραβολή του πτωχού και του πτωχού Λαζάρου και με τον πλούσιο. Να δούμε κάποια σημεία που μας ενδιαφέρουν
για την διαχρονική εφαρμογή της ψυχής, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο είναι του χρόνου, ο χρόνος, το μεγάλο ζήτημα, ένα κάλεσμα της εκπομπής, όπως είπε και ο κ. Τζακλής, για δημιουργικότητα, για ένωση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βγούμε από την κρίση της εποχής μας, μέσα από, από τη σύμπραξη όλων μας και τη δημιουργικότητα. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό, έκσταση, μυστική ένωση. Ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό, να γίνει κατά χάριν Θεός. Η ψυχή του ανθρώπου είναι κατά χάριν αθάνατη. Από τον ίδιο το Θεό είναι κατά χάριν αθάνατη. Έχει προσφέρει την αθανασία στην ανθρώπινη ψυχή. Επίσης, το επόμενο βιβλίο είναι η αρχαία φιλοσοφία και η πατερική θεολογία. Οι δύο αυτοί κόσμοι, πώς αναλύονται, πώς εξετάζονται. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Και να δούμε λοιπόν και ποιοι είναι οι χορηγοί που καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων αυτής της εκπομπής. Είναι ο Άρτος και Μέλη που βρίσκεται στην Νέα Σμύρνη, κράτος 50. Είναι Άρτος και Μέλη, είναι Άρτος Ζωροπλαστείο. Το επόμενο, με πολλές προσφορές και εκτός του φίλου της εκπομπής, το επόμενο είναι ο Παράδεισος, Παραδεισένια, με όμορφα προϊόντα. Άρτος Ζωροπλαστείο επίσης, που ευρίσκεται στην λεωφόρο Μαρουσίου Χολαντρίου με τον Δημήτρη τον Τσάνο. Το επόμενο είναι η κατσαρόλα με αγνό παραδοσιακό, με πολλές προσφορές, με οικονομικό φαγητό για τους φίλους της εκπομπής, λεωφόρο Αλεξάνδρας 74. Και τέλος, όποιος επιθυμεί, μια ακόμη προσφορά της εκπομπής, να προβάλλει, να διαφημίσει ό,τι θέλει. Και την καφετέρια με γούστα. Ναι, να το πείτε τώρα μισό λεπτό, κ. Τζακλή. Μπορεί να έρθει, να επικοινωνήσει μαζί μας, να αφήσει τα στοιχεία του και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Προβάλλετε λοιπόν τις ιδέες και τις σκέψεις σας, κύριε Τζακλή. Ναι, πείτε. Μας βοηθάει επίσης η καφετέρια με γούστα. Ναι. Η οποία βρίσκεται στο Γέρακα, απέναντι από το αθλητικό κέντρο. Έτσι να το πούμε γι' αυτό. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Τζακλή. Και όποιος άλλος επιθυμεί να έρθει, να προσφέρει. Ναι. Και εμείς εδώ είμαστε ένα ανοιχτό βήμα. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε, αυτό που μου κάνει εντύπωση η παραβολή αυτή, ρωτάνε και κάποιοι φίλοι, για το ζήτημα αν η ψυχή των τεχνεόντων, η ψυχή των κεκοιμημένων, των δικών μας ανθρώπων, αν μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Αν βλέπουν, είναι ένα σημαντικό ζήτημα τη στιγμή, κ. Τσακλή. Είχατε πει ένα όραμα την προηγούμενη φορά που ναι, μου άρεσε. Ναι. Το πείτε τώρα, σας δίνω το λόγο. Απλά να πούμε με δύο λέξεις μόνο και να μας πείτε, βλέπουμε ότι στην παραβολή αυτή, όπως αναφέρει στην Καινή Διαθήκη, ζήτησε και έβλεπε ο πλούσιος και έβλεπε την κατάσταση των δικών του ανθρώπων και τι περνούσαν και ζήτησε να, αν μπορούσε να πάει να τους πει ποια είναι η πραγματικότητα. Yeah. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μας βλέπουν την κατάσταση και γνωρίζουν το τι ακριβώς πράττουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Άρα οι ψυχές είναι κάτι που βλέπουν, αλλά βλέπουμε ότι στις έννοιες της πατερικής ολογίας εκφράζεται ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον παράδεισο δεν θα βλέπουν τη συναχώρια των ανθρώπων που ευρίσκονται. Στην ουσία. Είναι στην ουσία, κόλαση. Ναι, κύριε Τζακλή. Στην ουσία, οι ψυχές οι οποίες είναι προς το μέρος του Θεού ναι, παίρνουν μια άδεια από το Θεό για να επικοινωνήσουν με εμάς. Έτσι, είτε με το όνειρο, είτε με να παρουσιαστούν. Μερικές φορές παρουσιάζονται και αυτούς. Είχαμε πει για την κοπέλα εκείνη τη Σοφία που παρουσιάστηκε στο ταξί και λοιπά. Έτσι λοιπόν, για αυτό το λόγο, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μια επικοινωνία του ουρανού με τη γη. Αλλά αυτή η επικοινωνία γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το Θεό. Δεν γίνεται έτσι όποτε θέλει ο καθένας, έτσι. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι και εύκολο δηλαδή. Ναι. Πάντως, αυτή με την ιστορία που είχαμε πει την άλλη φορά, ένας νέος, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα πρόσφατα, ναι, κατέβηκε, ήρθε στο όνειρο μπροστά της, στη μάνα του. Ναι. Τον είδε δηλαδή μπροστά της, τα μάτια της, δεν ήξερε αν είναι όνειρο ή πραγματικότητα. Και της είπε ότι κοίταξε να δεις, εγώ είμαι μέσα στο φως, είμαι κοντά στο Θεό. Μην κλαις για μένα, σταμάτησε να κλαις. Είμαι μια χαρά, γιατί με στεναχωρεί το κλάμα σου που σε βλέπω και κλαις. Και από τότε η γυναίκα λέει, δεν ξανάκλαψε ποτέ. Διότι είδε αυτό το όνειρο, το τόσο ζωντανό και τόσο πραγματικό, που παρηγορήθηκε και έτσι. Παρόλο που ήταν το τραύμα μεγάλο που έχασε το παιδί της, το μονάκριβο παιδί της αυτή η γυναίκα, ήταν τελείως παρηγορημένη και το έλεγε σε όλο τον κόσμο ότι ήρθε ο γιος μου και με ειδοποίησε και μου είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όλα αυτά μας δείχνουν ότι εκείνος που πονάει και εκείνος που υποφέρει σε αυτή τη ζωή, εάν είναι αδίκως, τότε ετοιμάζονται για αυτόν πολλά στεφάνια. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, κύριε Φουντουλάκη, ναι, ότι είχε και αυτός μια αρρώστια, η οποία
του έκανε σαν αγκάθι επάνω στη σάρκα του, λέει, σκόλο τη σαρκή μου. Δηλαδή είχε κάτι που τον ετρύπαγε, σαν ένα σουβλάκι που τον ετρύπαγε στην καρδιά, κάπου στο σώμα του, στο πρόσωπό του, στο σώμα του. Και παρακάλεσα, λέει, το Θεό τρεις φορές για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τρεις φορές παρακάλεσα το Θεό με δάκρυα να μου πάρει αυτό το σκόλοπο, να μου πάρει αυτό το πάθος, να μου πάρει αυτό το πράγμα που είχα, ας πούμε, πάνω μου. Και ο Θεός τι του απάντησε? Όχι, δεν θα στο πάρω, γιατί σε συμφέρει να το έχεις. Γίνεται πιο συνετός ο άνθρωπος. Άρα είναι ο ξυλαίασμος, η ξυλαίωση πολλές φορές. Είναι ακριβώς. Ναι, και τις αμαρτίες του. Του λέει, σου αρκεί η χάρη μου. Είχε τόση χάρη ο Απόστολος Παύλος, που δεν μπορούν να σε ανατάχει όλα δικά του, έτσι κάπως έτσι. Δηλαδή έχεις και σώμα. Έχεις και σώμα. Κάπως αυτό το σώμα θα υποφέρει. Δεν μπορεί αυτό το σώμα να το έχεις τελείως. Και εμείς κάποτε παθαίνουμε κάποιες αβαρίες στο σώμα μας. Άλλοι μας πολλάει το ένα πόδι, άλλοι μας πολλάει το κεφάλι. Θα συνεχίσουμε, κυρία Τζακλή. Πάμε στο διάλειμμα, κυρία Τζακλή. Να πάμε στο διάλειμμα. Και φίλες και φίλοι, περνάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το ενδιαφέρον θέμα να αναλύσουμε και να ευαθύνουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής την έννοια του πόνου και των θλίψεων στην εποχή μας και γενικότερα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, την εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Ευαθύνουμε στο ζήτημα του πόνου. Τι είναι ο πόνος, το μεγάλο ζητούμε της εποχής μας. Υπάρχει ο ψυχικός πόνος. Θα πρέπει πολλές φορές να μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που έχουν κοινά ιδεολογικά ενδιαφέροντα τον πόνο μας, την στενοχώρια μας και πολλές φορές να ελαφθύνουμε. Βλέπουμε και το ζήτημα των μυστηρίων. Πολλές φορές μέσα από τα μυστήρια μας βοηθούν τα μυστήρια να απαλυνθεί και να απαλύνουμε τη στενοχώρια μας και τον πόνο μας. Αυτά αναλύουμε σήμερα, γιατί πολλές φορές υπάρχει και το σχέδιο του Θεού. Οι μεγάλοι γέροντες μίλησαν για τον ανθρώπινο πόνο. Υπάρχει και το σχέδιο του Θεού, που πολλές φορές το σχέδιο του Θεού μπορεί να είναι και διαφορετικό από αυτό που εμείς νομίζουμε. Και η σύνεση, η ασθένεια, έχει και το παιδαγωγικό χαρακτήρα. Πολλές φορές να μας διαπαιδαγωγήσει ο Θεός, να μας παιδεύσει πολλές φορές, γιατί μας αγαπάει. Και ο Θεός είναι αγάπη και δεν είναι ένας Θεός τιμωρός. Και πολλές φορές το σχέδιο του Θεού μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που εμείς νομίζουμε και φανταζόμαστε. Και πριν περάσω στον κύριο Τζακλή, βλέπουμε και τη συγγραφική μου δραστηριότητα, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Μιλάμε σήμερα για ψυχή, μιλάμε για την έννοια της ψυχής μέσα από ολόκληρο το φάσμα της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Αναλύωσε αυτό το βιβλίο. Τι είναι ψυχή ουσιαστικά? Μίλησαν οι πατέρες της Εκκλησίας για τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, για τον αιώνιο θάνατο που είναι ο αποχωρισμός του θανάτου, που του αιωνίου θανάτου του ανθρώπου με το Θεό. Όλα αυτά που ζούμε στην εποχή μας, όλα αυτά που ζούμε κατά τη διάρκεια του επιγείου βίου μας, είναι μια πρόχευση των μελλοντικών καταστάσεων. Οι ενοχές, η τύψη, η καρά, η κατάθλιψη που αισθανόμαστε πολλές φορές, όλα αυτά μας προγευόμαστε το τι θα επακολουθήσει μετά. Και έχουμε και την μέση κατάσταση των ψυχών, έχουμε μια μελλοντική κατάσταση, είναι το αρχικό στάδιο που θα υπάρξει η μελλοντική κατάσταση. Προχωρώντας, είναι η έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νέο πλατωνισμό, με την έννοια του Πλωτίνου στο 204 μετά Χριστό, έδρασε και αναμόρφωσε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την σχέση φιλοσοφίας και θεολογίας. Το επόμενο βιβλίο, Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία και η σχέση των δύο αυτών κόσμων μέσα από κείμενα σε απλή κατανοητή γλώσσα, κατάλογη όλης της ηλικίας. Και τέλος, είναι θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Και μπορεί να κερδίσετε πολλά δωρεάν βιβλία. Κερδίστε λοιπόν δωρεάν βιβλία μαζί με τη σειρά αυτή. Μπορείτε τώρα να τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και επίσης να δούμε τους ανθρώπους που καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων, κυρία Τζακλή. Εδώ με τον κύριο Τζακλή είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι επίσης ουσιαστικά είναι άρτος και μέλη, αρτοζωοπλαστή, άρτος και μέλη, συνεασμένη. Είναι, το επόμενο είναι ο Παράδεισος στο λεωφόρο Μορσίου, Χαλανδρίου και Πηγάσου. Το επόμενο είναι στην Κατσαρόλα που έχει αγνό παραδοσιακό φαγητό. Και τέλος, όποιος επιθυμεί να προβάλλει τις σκέψεις, τις ιδέες του, μπορεί να έρθει στη δική μας εκπομπή και να είναι ένα ελεύθερο βήμα. Να δούμε λοιπόν και άλλα στοιχεία. Ένα άλλο πράγμα, κύριε Φτουλάκη. Πώς αντιμετώπιζαν τον πόνο οι πρώτοι χριστιανοί? Ναι. Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι παρακαλούσαν να το στείλουν στα θηρία Αμερική, όπως η Περπέτουα, η ιστορία της Περπέτουα. Η ιστορία της Περπέτουα είναι ότι
έγινε το 202 μετά Χριστόν. Φανταστείτε, ήταν η Ρώμη, ο αυτοκράτορας, η σύγκλητος, αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά τους χριστιανούς τους κυνηγούσαν και τους σκοτώναν και τους ρίχναν στα θηρία. Ναι. Αυτό έγινε στο Κολοσσέο. Ξέρετε τι είναι το Κολοσσέο, θα ξέρουν και οι αγαπητοί φίλοι. Έτσι. Είναι πασίγνωστο αυτό το Κολοσσέο. Λοιπόν, τη νύχτα. Μαζί με την Περπέτουα υπήρχε μια άλλη κοπέρα η οποία λεγόταν Φιλιτάτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Η οποία τι είχε, ήταν έγκυος. Ήταν να γεννήσει, ετοιμόγενη. Την πήγανε και αυτοί 8 άτομα και αυτοί μέσα. Της είπανε λοιπόν οι συγκλητικοί που είδαν εκεί την κατάσταση ότι εσύ δεν πρέπει να θανατωθείς, διότι εσύ ναι μεν αξίζεις το θάνατο επειδή δεν έχεις την ίδια με τον αυτοκράτορα πίστη και πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, τον οποίο εμείς δεν τον πιστεύουμε, αλλά το παιδάκι που έχεις δεν πρέπει να πεθάνει. Επομένως, πήγαινε να γεννήσεις και μετά βλέπουμε. Αυτοί τι κάνανε. Τη νύχτα, πριν φύγει, το πρωί πρέπει να φύγει, κάνανε προσευχή να τους δυναμώσει ο Θεός και να μείνει και η Φιλοτάτη μαζί τους, να μην τους αποχωριστεί. Ναι, ναι. Η δε Φιλοτάτη έκλαιγε με κλάματα στο Θεό να μείνει και να. Τι να κάνει. Να μαρτυρήσει και αυτή μαζί με τους άλλους. Καταπληκτικό πράγμα. Θα λέγει κανείς, ναι, εσύ τη γλίτωσες τώρα. Είσαι έγκυος και πρέπει να φύγεις από εδώ. Κι όμως αυτή όχι, εκεί. Και τι έγινε, μετά την προσευχή, της ήρθαν οι πόνοι και γέννησε στη φυλακή. Βεβαίως, γέννησε με πόνους, όπως όλες οι γυναίκες. Δεν της χαρίστηκε, ας πούμε, τίποτα από αυτό. Αλλά της είπε κάποιος εκεί, ένας φρουρός, δεν μου λες, κοπέλα μου, λέει, πώς θα πας στα άγρια θηρία να σε φάνε, αφού δεν αντέχεις τους πόνους της γέννας. Είναι δυνατόν να αντέξεις τους πόνους από τις μασέλες των θηρίων ή τα κέρατα των τάβρων ή τα βαγκώματα από τις αρκούδες που θα ξεκολλήσουν ολόκληρα κομμάτια από το σώμα σου? Και αυτή τι του απάντησε? Του έδωσε μια καταπληκτική απάντηση, Γιώργο μου. Ναι. Του είπε, τώρα πονούσα γιατί οι πόνοι αφορούσαν εμένα. Στο μαρτύριο θα πονάει ο Χριστός αντί για μένα. Ναι, δηλαδή βέβαια. Θα την απαλλάξει ο Χριστός από το μαρτύριο, ήθελε να πει. Και έτσι λοιπόν μπήκανε στην αρένα. Η Περπέτουα ήταν μια πανύψηλη και πανέμορφη κοπέλα από αριστοκρατική μεγάλη οικογένεια της Ρώμης. Λοιπόν, δεν θέλανε ο κόσμος η Περπέτουα να. Λέγανε ότι η Περπέτουα πρέπει να φύγει από εκεί. Όχι, δεν της αξίζει ο θάνατος αυτήν. Η Περπέτουα έλεγε: όχι, εγώ δεν φεύγω ή θα φύγω μόνη μου, δεν φεύγω. Και έκατσε εκεί να μαρτυρήσει. Πρώτος βγήκε ένας σταύρος και χτύπησε την Περπέτουα. Κοιτάξτε τώρα. Τη χτύπησε αυτά από ιστορικούς οι οποίοι έχουν γράψει όλα τα περιστατικά, δηλαδή που είδανε μπροστά στα μάτια τους. Ναι, ναι. Και αυτοκράτορες μέσα και συγκλητικοί μέσα. Ήταν ένα είδος γήπεδο. Παίζανε σαν ναι, όπως ναι, ναι. Σήμερα πάμε στην μπάλα και πληρώνουμε στις εξέδρες για να πάμε. Έτσι πληρώνουν για να πάνε να δούνε τα θηρία να τρώνε ανθρώπους. Να τρώνε ανθρώπους. Πράγμα είναι αυτό. Αυτά ήταν τα θεάματα που είχαν. Αυτά τα θεάματα. Τόσο βάρβαρα. Τόσο βάρβαρα. Ναι. Να το σκεφτεί κανείς μόνο τα θεάματα τα οποία είχαν. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι βάρβαρος ο ενός, δεν έχει φτάσει σε αυτόν τον βαθμό. Να ρίχνουμε ανθρώπους στα θηρία ακόμα. Έτσι. Δεν ξέρουμε που θα φτάσουμε. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, χτύπησε η Περπέτουα, την έριξε κάτω, τη μάτωσε και ξανασηκώθηκε. Ναι. Αυτή προσπάθησε, λέει, να κρύψει με το φουστάνι της τα γόνατά της και τα πόδια της για να μην φαίνονται. Ντρεπόταν η κοπέλα. Και ο κόσμος είχε σηκωθεί όρθιος και έχει γυρίσει τις πλάτες του. Αυτό ναι. Ήταν μια ένδειξη τότε ότι δεν θέλουμε να δούμε άλλο θέαμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το θέαμα. Μας είναι αποκρουστικό. Δεν θέλουμε να δούμε άλλο θέαμα τέτοιο. Αλλά εντούτοις, ο τάβρος συνέχισε να τη χτυπάει. Ναι. Άρα ο πόνος ουσιαστικά, κυρία Τζακλή. Λοιπόν, μαρτύρησαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνανε τους πόνους του μαρτυρίου, γιατί ο Θεός εκεί πέρα, εκείνη την ώρα, ο Χριστός τους βοηθούσε και κατά υπερφυσικό τρόπο να μαρτυρήσουν. Γιατί υπήρχε λόγος. Εκείνη την ημέρα με την Περπέτουα γίνανε 4.000 χριστιανοί. Ναι. Μέσα από τον κόσμο αυτό, ένα τις 50.000, 40.000, πόσοι ήταν στο Κολοσσέο που βλέπαν αυτό το θέαμα. Κάποιοι από αυτούς είπανε, είμαστε και εμείς χριστιανοί. Μετά από αυτά τα πράγματα, τα θαύματα που βλέπανε εκείνη την ώρα μπροστά τους, ζωντανά. Έτσι. Αυτό λέγατε, είναι σημαντικό, κύριε Τζακλή, ότι γενικότερα, και καλά κάνετε και το θέτετε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, ότι το ζήτημα του μαρτυρίου, τον πόνο που είχαν υποστεί οι μάρτυρες, οι Άγιοι, γιατί ο πόνος υπάρχει στο μαρτυρικό θάνατο που είχαν υποστεί και επίσης έχουμε και το ζήτημα της εποχής μας, που πολλοί γέροι της εποχής μας, για να εξηλαιωθούν τις αμαρτίες τους, είχαν ασθένεια, ζήτησαν οι ίδιοι να έχουν ασθένεια από το Θεό. Και αυτό μαρτύριο είναι. Και επίσης, ενθυμούμε στο σημείο αυτό ότι
πριν από το μαρτυρικό πάθος του Θεανθρώπου, ότι οι μαθητές του είπαν, του ζήτησαν, ο ένας λέει, διδάσκαλε, λέει, ο ένας θα μπορούσε να είναι στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου. Και τότε ο Θεάνθρωπος τους είπε ότι αυτά, τους ρώτησε αν μπορούν να γευτούν το πικρό ποτήριο του μαρτυρίου που θα υποστεί μετά ο Θεάνθρωπος. Και λέει ότι αυτά δεν τα κανονίζει ο ίδιος, αλλά ο ίδιος ο πατέρας του. Και έτσι, μάλιστα με βάση τα δεδομένα που γνωρίζουμε στο κατά τα Ματθαίον Ευαγγέλιο. Για εκείνους. Ναι, κύριε Τζεγλή. Είπε οι θέσεις αυτές που θέλετε δεξιά και αριστερά είναι για εκείνους που θα αθλήσουν και για εκείνους που προορίζονται. Δεν μπορώ να τις δώσω εγώ σε εσάς τώρα, αυτή τη στιγμή, ειδικώς να. Δηλαδή με μέσον πήγαν να το πάρουν αυτό. Δεν άρα βλέπουμε ότι και ο Θεάνθρωπος, κυρία Τζακλή, είχε υποστεί το μαρτύρια. Εκείνο ήταν το μαρτύριο. Το πάθος του Θεάνθρωπου, το αιώνιο πάθος ουσιαστικά. Το να σε σταυρώσει, να σου καρφώσει το σώμα με καρφιά, υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο από αυτό? Δεν αντέχει καρδιά. Ναι. Σε μερικοί άνθρωποι παθαίνουν συγκοπή την ώρα που γίνεται η σταύρωση. Θα ήθελα να πω όμως για λίγα λόγια για τον προφήτη Ηλία. Πείτε, για τον προφήτη Ηλία. Ναι, γιατί είναι σπουδαίο πρόσωπο ο προφήτης Ηλίας. Και αυτές τις μέρες είναι η γιορτή του, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, ο προφήτης Ηλίας γεννήθηκε στο Ισραήλ και ο πατέρας του είδε την ώρα που τον εσπαργάνωνε η μάνα να βγαίνουν φωτιές από το σώμα του. Και αυτό το κράτησε. Γιατί ο προφήτης Ηλίας, όπως ξέρετε, λέγεται ο πύρινος προφήτης. Επειδή κατέκαψε με φωτιά τους. Ναι, ναι, που κατέκαψε, ναι. Αυτούς τους ιερείς του Βάαλ, οι οποίοι ήταν σατανικοί άνθρωποι και είχαν παρασύρει όλο το Ισραήλ. Η Εζάβελ, η γυναίκα του Αχάβ, το τότε βασιλέα Αχάβ του Ισραήλ, ήταν σατανίστρια, ήταν του Βάαλ, ας πούμε. Και είχε φέρει αυτούς τους ιερείς, οι οποίοι κάνανε μαγεία κλπ. Στο λαό κλπ. Και τον είχαν αποπροσανατολίσει από τον αληθινό Θεό. Και ο Ηλίας ήρθε σαν τιμωρός, έτσι. Είπε στον να συμμαζέψει τη γυναίκα σου, του είπε του, ναι, του Αχάβ. Ο Αχάβ τον κυνήγησε, έστειλε τον Ηλισαίο. Τον Ηλισαίο να τον εδέσει και να τον επάει εκεί. Και ο Ηλισαίος, όταν είδε τον προφήτη, παράλυσε, λέει, στην κυριολεξία. Είδε ένα φωτεινό πράγμα μπροστά του, μια κολόνα φωτιάς, λέει, και όταν τον είδε και με τα μάτια του και του είπε, έλα Ηλισαία, σε περιμένω, παράλυσε, του έδωσε το σκηνή και του λέει, θα είμαι μαζί σου εδώ πέρα πάντα, για πάντα. Και τον είχε υποτακτικό, τον είχε μαζί του, τον Ηλισαίο. Αυτό το πρωτοπαλίκαρο του Αχάβ ήταν στη φρουρά του, ο προσωπικός του βοηθός του Αχάβ, ήταν ο προσωπικός του Μπάντεγκαρ, θα λέγαμε σήμερα, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Έτσι το λένε, Μπάντεγκαρ. Αυτό είναι που φυλάει. Τότε του λέγανε και δορυφόρους, γιατί είχαν δόρατα και γυρίζανε γύρω-γύρω από το στρατηγό, για να μην τον επηρεάξει κανένας. Ήταν καμιά δεκαριά με δόρατα και λεγόντουσαν δορυφόροι. Μετά οι δορυφόροι γίνανε και πάνω στα άστρα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ο προφήτης Ηλίας, λοιπόν, ήταν γεμάτος φωτιά. Όταν είδε και από είδε ότι δεν παίρνανε από λόγια αυτοί και δεν αφήνανε το Βάαλ και τα είδωλα και τα χρυσά μοσχάρια, έκλεισε τον ουρανό, παρακάλεσε το Θεό και 3,5 χρόνια δεν έβρεξε. Οπότε πέσανε όλοι σε φοβερή ξηρασία. Μετά όμως τι έγινε? Αυτός διατρεφόταν από ένα κοράκι. Είχε βρει ένα ριάκι πάνω σε ένα βουνό και ένα κοράκι του φέρνει ψωμί και τρώγε. Ναι. Ψωμί και κρέας, λέει. Πήγαν να τον εσυλάβουν, δεν μπορούσαν να τον εσυλάβουν. Τέλος κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Τους είπε, ελάτε, λέει, να μονομαχήσουμε. Εσείς 400, πόσοι είστε, 250, 400, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό ακριβώς, να με συγχωρείτε. Και εγώ μόνος μου. Λοιπόν, θα κάνετε προσευχή για να καεί αυτό το σφάγιο. Είχαν βάλει ένα βόδι επάνω σε ένα κούτσουρο. Σε κούτσουρα πολλά για να καεί το βόδι. Και λέει, όποιος κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό και κάψει αυτό το βόδι, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Αρχίστε εσείς πρώτοι, τους λέει. Αρχίσαν αυτοί, λοιπόν, κάνανε τα διάφορα εκεί πέρα. Ναι. Φωνάζανε, κάνανε επικλήσεις στο Βάαλ να κατέβει, να ρίξει φωτιά κλπ. Ο κόσμος εντωμεταξύ πλήθαινε και πλήθαινε και πλήθαινε. Είχαν γίνει 100.000 άνθρωποι γύρω-γύρω, τους είχαν περικυκλώσει. Θα γινόταν δηλαδή μεγάλη ιστορία εκεί πέρα. Και όπως έγινε. Λοιπόν, αφού λοιπόν πέρασαν αρκετές ώρες, τους λέει ο Άγιος, ο προφήτης Ηλίας, θα είναι κουφός ο Θεός ο δικός και δεν ακούει. Φωνάχτε πιο δυνατά. Αρχίζανε αυτοί και φωνάζανε πιο δυνατά. Κοβόντουσαν και με πέτρες, λέει, για να τρέξει αίμα. Μήπως με το αίμα, ας πούμε, ο Βάαλ θελήσει να κατέβει για να ρίξει φωτιά. Δεν γινόταν τίποτα. Του λέω, αυτός πηγαίνετε στην πάντα τώρα εσείς. Ρίχτε, λέει, τρεις κάδους με νερό επάνω στο σφάγιο. Για να μην νομίζετε ότι πρόκειται να κάνω εγώ τίποτα, κάνα τρίκα, ας πούμε, καμιά φωτιά από κάτω. Να το βρέξετε τελείως, να το βρέξετε όλο. Το βρέξαν λοιπόν, προσευχήθηκε ο Ηλίας και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα σύννεφο στον ουρανό. Εμφανίστηκε ένα σύννεφο στον ουρανό και κοντά στο σύννεφο
Ένας φοβερός κεραυνός ήρθε και έπεσε πάνω στο σφάγιο και το έκανε, το κατάκαψε, το έκανε μαύρο, το μαύρισε. Φωτιές ναι. γύρω, χαμός. Μέχρι και οι πέτρες, λέει, πήρανε φωτιά. Τέτοια φωτιά κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανό. Μόλις το είδε ο κόσμος αυτός, άρπαξε τους προφήτες του Βάλ και τους έσφαξε. Τους φάξανε εκεί πέρα, επί τόπου. Διότι αυτοί είχαν παρασύρει όλο το λαό του Ισραήλ τότε και τον είχαν κάνει ειδωλολάτροι. Και ήταν φοβερή αμαρτία για τον Θεό. Ναι. Να μην πιστεύουν στον αληθινό Θεό, αλλά να είναι ειδωλολάτρες τότε αυτοί. Αυτός λοιπόν ναι. ο προφήτης Ηλίας, για να πούμε και το τελικό, είναι μεγάλη ιστορία του προφήτη Ηλία, δεν θα μπορούσαμε να την πούμε όλη τώρα, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Δεν εγγέφτηκε θάνατο, είναι ο μόνος ναι, ναι. μαζί καλά, με τον... Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, αυτό ναι. ναι, πείτε. Δεν εγγέφτηκε θάνατο μαζί με τον, πέστε τον, τον άλλο προφήτη, τον προφήτη... Τον... Πέστε τον, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Αυτοί οι δύο λοιπόν, ο Ενόχ και ο Ηλίας, δεν έχουν γευτεί θάνατο. Γιατί ο Θεός τους κρατάει κάπου, όπως λένε οι εγκρατείς θεολόγοι και οι πατέρες της Εκκλησίας, για να τους χρησιμοποιήσει την εποχή του Αντιχρίστου. Διότι ήταν οι πιο δυνατοί προφήτες που αντιμετωπίσανε τους πιο δυνατούς εκείνης της εποχής, ας πούμε, και τα βγάλανε πέρα. Ο Ενόχ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αγαπητός στο Θεό και ο οποίος δεν γεύτηκε θάνατο, και ο προφήτης Ηλίας. Βέβαια, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και με όλα αυτά που έχει πει ο Θεός, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση να μην γευτεί θάνατο κάθε άνθρωπος. Δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση και στον προφήτη Ηλία και στον Ενόχ. Απλώς μένουν έτσι για να πεθάνουν την εποχή του Αντιχρίστου. Και αυτό να βρει και στην Αποκάλυψη. Και να αναστηθούν μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας, όπως λέει η Αποκάλυψη. Ναι. Και εκεί, εκεί αγαπητοί, επειδή λέει, θα τους δει τους αναστημένους αυτούς δύο προφήτες, όλη η γη, όλες οι γλώσσες, όλες οι φυλές, οι Κινέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Έλληνες, όλοι οι πάντες, εκεί προφητεύεται η τηλεόραση. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να τους δει όλος ο κόσμος. Για τρεις μέρες θα είναι άταφοι στην Ιερουσαλήμ και θα αναστηθούν. Λοιπόν, αυτά για τον προφήτη Ηλία, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους των προφητών. Και έχουμε τρεις μέρες. Ευλαβείται πάρα πολύ η Ελλάδα του τον προφήτη Ηλία, γιατί σε κάθε βουλοκορφή, ξέρετε, έχει και ένα μικρό εκκλησάκι τον προφήτη Ηλία. Βεβαίως, κύριε Ατζακλή, πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, ναι, επειδή υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, σε λίγο θα περάσουμε στο Ευαγγέλιο, πολλών φίλων να υπενθυμίσουμε ότι στο τηλέφωνο που βλέπετε μιλάμε σήμερα για τον πόνο. Μιλάμε για τις θλίψεις και θέλω σημείο αυτό να αναφέρω και κάτι που είναι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος μετά την παρακοή, όπως αναφέρεται, έχουμε την προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος, οι θλίψεις είναι σαν επακόλουθο της παρακοής του, μετά το προπατορικό αμάρτημα, να χάνει την αθανασία του, να χάνει αυτή την επαφή του με το Θεό. Ουσιαστικά, άρα, η υπομάκρυνση του ανθρώπου απέναντι στον δημιουργό του, έχει σαν αποτέλεσμα να φέρνει όλα αυτά. Και επειδή η αμαρτία έχει να κάνει με την αστοχία, όταν φεύγουμε από τον ίσιο δρόμο, όπως αν οριοθετήσουμε την έννοια της αμαρτίας, ο άνθρωπος πολλές φορές, έχοντας ξεφύγει τελείως από το αρχικό στόχο του, από το αρχικό σκοπό του, φτάνει στο σημείο των ασθενειών και των θλίψεων. Άρα, σαν αποτέλεσμα της ίδιας απομάκρυσης του ανθρώπου το Θεό. Στα βιβλία μου βλέπουμε στην ουσία καταναστία της ψυχής, περιγράφω όλες αυτές τις καταστάσεις. Γιατί το μεγάλο ζητούμενο του καθημερινού ανθρώπου να καταλάβει, να δει πώς μπορεί να είναι ευτυχισμένος, μπορεί να αισθάνεται μέσα του ευτυχισμένα, όχι μόνο να είναι καλά στην υγεία του. Η ουσία λοιπόν και η αθανασία της ψυχής είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς, είναι της ψυχής, η αθανασία της ψυχής, η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη και όπως είπαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, σε διάφορες φάσεις ουσιαστικά των κεκοιμένων ανθρώπων, μπορούν να επέμβουν μέσα διαμέσου των οραμάτων στους ανθρώπους που ζουν εκείνη τη στιγμή και θέλουν κάτι να τους πούν. Και αυτό φαίνεται στην Καινή Διαθήκη. Σε κάποιες περιπτώσεις, το επόμενο βιβλίο είναι η 9 του χρόνου, ο χρόνος το μεγάλο ζητούμενο του καθημερινού ανθρώπου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και σιωπή στον Πλοτίνο και στον Νεοπλατωνισμό. Οι έννοιες μέθεξη, μυστική ένωση, περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Σχέση της σιωπής, ένα λογοτεχνικό, απλό κατανοητό βιβλίο. Αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία είναι το τέταρτο βιβλίο της σειράς. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της θεωρίας. Κερδίσατε και μπορείτε να κερδίσετε πολλά άλλα δώρα μαζί με τη σειρά των βιβλίων. Και ο κ. Ναι, Ατζακλής πολύ ωραία. Εδώ πέρα έχει πολλά όμορφα DVD με την παλαιά αλλά και την Καινή Διαθήκη. Και έχετε και ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός, τη σχέση των δύο αυτών κόσμων. Ναι. Και τα DVD με την παλαιά και την Καινή Διαθήκη του κ. Ατζακλή. Μαζί με το βιβλίο. Στο τηλέφωνο αυτό μπορούμε να. Ναι, στο τηλέφωνο που βλέπετε. Και έχετε. Είναι όλη η Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ρωτάει ένα φίλο τη στιγμή, με ενημερώνω. Έχετε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλές ώρες. Είναι πολλές ώρες. Είναι πολλές ώρες γενικότερα. Ας μας πάρουν στο τηλέφωνο, τις εξηγήσουμε. Να εξηγήσουμε λεπτομέρειες. Ναι.
Τώρα εδώ πάνω την ώρα της εκπομπής είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τι είναι το κάθε MP3, τι έχει περιέχει κλπ. Είναι και σε τιμές κόστος. Θα ήθελα ένα λεπτό πριν να πούμε το Ευαγγέλιο, ναι, κύριε Φουδουλάκη. Ναι, να σας ακούμε. Πούμε δύο-τρεις, επειδή με έχουν πει άνθρωποι που έχουν δώσει πολλές ερωτήσεις. Έχουμε πάρει πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν έχουμε δώσει πολλές απαντήσεις. Ναι. Λοιπόν, ας δώσουμε 4-5 απαντήσεις. Ναι, 4-5 στις ερωτήσεις αυτές. Έτσι κωδικά, πολύ τηλεγραφικά. Λέει, πόσοι τρόποι γεννήσεως των ανθρώπων υπάρχουν. Έχουμε πει, είναι του Αδάμ από χώμα, της Εύας από τα πλευρά του Αδάμ, του Χριστού από ένα γονέα, την Παναγία, και η δική μας από δύο γονείς. Αυτούς τους τρόπους μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής? Πάρα πολύ κοινή ερώτηση, την έχουμε απαντήσει πολλές φορές, αλλά θα πούμε άλλη μια φορά. Είναι η θέωση του ανθρώπου από το Θεό. Να πάμε κοντά στο Θεό. Δηλαδή. Ναι, το βασικό σκοπός του ανθρώπου. Ναι, ποιος έφτιαξε τον κόσμο? Τώρα η ερώτηση είναι αυτή. Εντάξει. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο. Είναι δυνατόν να φτιάχτηκε αυτομάτως ο κόσμος? Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, συστατικά του ανθρώπου? Θα έλεγα δύο, αν το πάρουμε από θεολογικής απόψεως. Τώρα το πάρουμε από ιατρικής απόψεως, δεν πιστεύω να λέει τα συστατικά του σώματος. Ποια είναι τα κύρια συστατικά του ανθρώπου? Είναι η ψυχή και το σώμα. Έτσι, ναι, αυτά είναι, ναι, τα δύο συστατικά του ανθρώπου. Θα κατοικήσουν πρώτης δευτέρας παρουσίας άνθρωποι σε άλλους πλανήτες? Δεν το ξέρουμε. Άγνωστο. Πάντως πάρα πολύ χλωμό. Το τελευταίο αστέρι, ο Α του Κεντάβρου, απέρχει 6.000 έτη φωτός από εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει άνθρωπος εκεί. Θα πεθάνουν πολλές γενναίες μέχρι να φτάσει κάποιος. Θα απαντήσω ακόμα 3-4 να μην σας κουράσω. Ναι, για να προλάβουμε, γιατί θα προλάβουμε, ναι, το Ευαγγέλιο. Πώς βρέθηκαν, λέει, οι πρώτοι κάτοικοι της Αμερικής εκεί? Πώς βρέθηκαν? Είναι οι Κινέζοι, μια, ναι, μεγάλη φίλη των Κινέζων, η οποία ιτήθηκε και ανέβηκε το Βυρίγκιο Κορφό και μετά κατέβηκε και πήγε κάτω. Ναι. Γι' αυτό, αν δείτε, οι Ινδιάνοι μοιάζουν πολύ με τους Κινέζους. Έχουν, ναι, πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Θα γίνει η καταστροφή αυτού του κόσμου. Μάλιστα, το λέει Αποκάλυψη, δεν το λέμε εμείς. Θα γίνει η καταστροφή αυτού του κόσμου. Μάλλον δεν θα καταστραφεί τελικά αυτός ο κόσμος. Θα αλλάξει, λέει, όπως ένα παλιό σακάκι, θα ανακαινιστεί. Θα γίνει μια ανακαίνιση του κόσμου, όχι μια καταστροφή τελεία. Δεν θα εξαφανιστεί αυτή η γη και αυτός ο ουρανός, αλλά μια καινούργια γη και ένας καινούργιος ουρανός. Διαβάστε τον Απόστολο Παύλο που τα λέει αυτά, για, ναι, να είσαστε μέσα. Άλλες δύο θα απαντήσουμε και την άλλη φορά θα απαντήσουμε τις υπόλοιπες. Απαντήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. Λέει, ποια είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας? Εντάξει, ξέρουμε, η Κυριακή είναι, αφού λέει Δευτέρα η άλλη. Ποια είναι τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας? Ωραία, να δώσετε λίγο προσοχή. Τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας είναι το βάπτισμα, το χρίσμα που γίνεται μαζί με το βάπτισμα, η Αγία Κοινωνία, ο γάμος, η ιεροσύνη και το ευχέλαιο. Το ευχέλαιο. Και μέσα στα άλλα βάζουν και την εξομολόγηση σαν μυστήριο. Αλλά μπορεί να τη βάλουμε την εξομολόγηση μαζί με την Αγία Κοινωνία σαν ένα μυστήριο, ναι, επειδή μετά την εξομολόγηση, ο σκοπός της εξομολογήσεως είναι να πάρει κανείς την Αγία Κοινωνία. Πόσων ειδών λόγοι υπάρχουν? Και αυτοί απαντάμε και σταματάμε. Λοιπόν, ο λόγος του ανθρώπου δημιουργείται πρώτα, όπως καλά ξέρετε εσείς κύριε Φουντουλάκη, μέσα στη διάνοια του ανθρώπου. Έτσι. Ναι, ναι. Η διάνοια είναι ένα μέρος της ψυχής του ανθρώπου, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, μέσα στη διάνοια του ανθρώπου λέγεται ενδιάθετος ο λόγος αυτός. Είναι αυτό που σκεφτόμαστε σαν λογισμό και δεν το εκφράζουμε. Δεν το εκφράζουμε, ναι. Όταν το βγάλουμε από το στόμα μας, αυτός ο λόγος λέγεται προφορικός λόγος. Ναι. Έτσι δεν είναι? Άρα έχουμε τον ενδιάθετο λόγο, τον προφορικό λόγο και τον γραπτό λόγο, ναι, που τον ξέρουμε όλοι. Να ακούσουμε λίγο για το Ευαγγέλιο. Το σημείο του Ευαγγελίου. Στο Ευαγγέλιο. Ναι. Είναι ο Χριστός, ο οποίος κάθεται ανάμεσα στους μαθητές του και τους πληροφορεί για ορισμένα πράγματα και τους επαινεί, μάλιστα, θα δούμε πώς. Σεις, λέει, είστε το φως του κόσμου, είπε στους μαθητάς του Ιησούς. Δεν είναι δυνατόν μια πόλη που είναι χτισμένη πάνω σε ένα όρος να κρυφτεί? Ναι. Έτσι θα είναι η ζωή σας, θα φαίνεται από όλους. Δηλαδή θα είναι διαφανής η ζωή των. Θα φαίνεται από όλους. Δεν ανάβουν λιχνάρι και το βάζουν πάνω στον κάδο, το μόδιο, είναι αυτό που μετράνε, ναι, το σιτάρι. Είναι ένα είδος μετρητή. Αλλά τον τοποθετούν πάνω στο λιχνοστάτη και φωτίζει όλους που βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι, ας λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να βλέπουν τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Και συνεχίζει ο Χριστός, μην νομίζετε ότι ήλθα για να ακυρώσω, να καταλύσω τον νόμο του Μωυσή ή τις προφητείες των προφητών. Τι να καταλύσει τις προφητείες ο Χριστός, εφόσον 330 προφητείες, ναι, από την Παλαιά Διαθήκη έχουν βρει 330 προφητείες, όχι μία και δύο. Μιλάνε για το Μεσσία. Για την έλευση του Θεάτρου. Για την έλευση του Θεάτρου Χριστού. Επομένως, αφού έχουμε για προφητείες από τους αρχαίους Έλληνες. Ναι, ναι, βέβαια. Θα την ξανακάνουμε μια τέτοια. Ναι, 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 βέβαια. Γιατί μου ζητάνε πάρα πολύ. Μου λένε, ναι, πες για τις προφητείες των αρχαίων Ελλήνων για τον Χριστό. Οι σύμβουλες που έχουν πει ο Πλάτωνας. Ναι, 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 βέβαια. Τα πούμε. Τα πούμε. Για τον, πώς το λένε, Προμηθέα σε δεσμό τη και όλα αυτά τα πράγματα. Αφού οι ίδιοι οι προφήτες της αρχαίας Ελλάδος τον λένε, ναι, Εβραίο, παιδί Εβραίων, πες Εβραίων τον λένε. Ναι, ναι. Για να κλείσουμε τα και κάνουμε αυτούς, όλα αυτά, ναι, εκείνους να μην πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας που λένε. Ναι. Άλλο αν ήταν τόσο υπέροχος που θα μπορούσε να λογιστεί ότι είχε τη διάνοια ενός μεγάλου Έλληνα. Ναι. Άλλο αυτό. Αλλά αυτό είναι το ένα πράγμα και το άλλο. Έχουμε δύο λεπτά και άτσα, πρέπει να κλείσουμε. Ωραία.
Ήρθα να τα συμπληρώσω, λέει. Δεν ήρθα να τα διαλύσω, να τα συμπληρώσω. Αμήν, λέγω ημίν, αλήθεια σας λέω, μέχρι που να παρέλθει, να γίνει παρελθόν ο ουρανός και η γη, μέχρι τη συντέλεια δηλαδή, μέχρι τη δευτέρα παρουσία εννοεί, ούτε ένα γιώτα και ένα κόμμα δεν θα ακυρωθεί από τον νόμο και τους προφήτες. Ωσότου όλα πραγματοποιηθούν, τα γραφόμενα αυτά δηλαδή που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό είναι προφητείες, γιατί θα, θα πραγματοποιηθούν. Έχουν πραγματοποιηθεί τα 70%, τα άλλα 30% θα πραγματοποιηθούν στις ημέρες μας. Σας βεβαιώνω πως όποιος λύσει μία από τις εντολές που έχω δώσει, τις ελάχιστες, και διδάξει τους ανθρώπους, θα κηρυχθεί και αυτός ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Τελευταίος. Εκείνος όμως που θα ποιήσει και θα εφαρμόσει, πρώτα πρέπει να κάνουμε και να εφαρμόσουμε και μετά να διδάξουμε. Δηλαδή, εμείς που καθόμαστε και λέμε δύο κουβέντες, αν δεν τα έχουμε κάνει αυτά τα πράγματα, δεν τα ακούει ο άλλος, δεν τα πιστεύει ο άλλος. Πρέπει να έχουν γίνει. Και τι εννοώ, εάν μπορούμε να κόψουμε την νηστεία και να πούμε του Χριστού η εντολή που λέει να νηστεύετε, θα νηστέψουν οι μαθητές μου όταν φύγω, εγώ θα νηστέψουν, εμείς να πούμε να μην νηστεύετε. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς αυτό το πράγμα. Είναι σαν να καταλύουμε τις εντολές του Χριστού. Ναι, πρέπει να κλείσω και η νηστεία χρειάζεται. Και η κοινωνία, η Αγία Κοινωνία και η ελεημοσύνη και η προσευχή και ο εκκλησιασμός και η εξομολόγηση. Έχουμε μισό λεπτό για τσακλή, πείτε, λοιπόν, ναι. Τελειώνουμε. Αυτό είναι. Οι εντολές είναι μια αλυσίδα που δεν βγαίνει καμία. Κάνα κρίκο τη αλυσίδα δίχως να σπάσει. Ναι. Θα σπάσει η αλυσίδα να βγάλουμε μια. Πείτε ένα συμπέρασμα για να κλείσουμε. Ναι. Ναι. Τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Πρώτον, ο Χριστός δεν καταργεί την Παλαιά Διαθήκη, ναι, αλλά την εκπληρώνει και τη συμπληρώνει. Εκπλήρωση είναι για τις προφητείες, συμπλήρωση είναι για τον νόμο του Μωυσή. Και πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάποια πράξη από αυτές που ακούμε. Να ακούμε ότι πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνη, να την κάνουμε. Να είστε καλά, κύριε Τζεκλή. Να ακούμε ότι πρέπει να νηστέψουμε. Α, νηστέψουμε. Έστω και λίγο, α νηστέψουμε. Και την άλλη Παρασκευή. Να ακούμε τις εντολές. Και την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Βλέπουμε κλείνοντας και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, Ουσία και Αθανασία της Ψυχής, για την έννοια της ψυχής, η μεταπτωτική κατάσταση του ανθρώπου, όπως περιγράφει την έννοια του πόνου, αυτό περιγράψαμε σήμερα με την θλίψη, δυστυχή, η έννοια του χρόνου, το επόμενο βιβλίο Φύση και Ισοποίηση Πλωτίων στον Νεοπλατωνισμό, η αρχαία φιλοσοφία και η πατερική θεολογία, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Για όλα αυτά τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο ερευνητικό μας κέντρο και επίσης έχουμε προσφορές, κερδίσετε πολλά δωρεάν βιβλία. Προσφορές έχουμε από το άρθος και μέλη, έχουμε διάφορες εκπτώσεις που είναι κράτητος 50, αρθροσωροπλαστία, άρθος και μέλη. Το επόμενο είναι ο παράδεισος, αρθροσωροπλαστείο, ο παράδεισος. Είναι στην λεωφόρο Μαρουσίου, Χαλανδρίου και Πικάσου. Έχουμε επίσης την κατσαρόλα, ελληνικό εστιατόριο με παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Και τέλος, μπορείτε να προβάλλετε τις ιδέες σας και τις σκέψεις σας μέσα από αυτήν την εκπομπή. Αλλά επειδή τα θέματα είναι ανεξάρτητα, και επειδή θέλουμε να στηριχτεί ο ένας με τον άλλον, θέλουμε άμεση επικοινωνία. Μπορείτε τώρα να αφήσετε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ από εμένα και τον κύριο Ατσακλή. Καλό σας βράδυ και αύριο το πρωί στις 8 δείτε την εκπομπή σε επανάληψη. Γεια σας. Χαίρετε.